Κυρίες και κύριοι, λέγαμε και προηγουμένως για τη μόλυνση στο φράγμα της Άχνας. Θα είναι εκεί σε λίγο, αντιλαμβανόμαστε, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία, ο Γιώργος ο Περδίκης, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είδαμε και την ανακοίνωση χθες των οικολόγων. Θα πούμε ποιο σημείο της ιδιαιτέρως μας έκανε εντύπωση. Κύριε Περδίκη, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε καθοδόν. Έχω σταματήσει για να έχουμε σταθερή επικοινωνία. Ναι, και επειδή είστε και προσεκτικός στο δρόμο, κύριε Περδίκη. Λοιπόν, από την ανακοίνωσή σας, και επειδή μας τα έλεγε τις προάλλες και ο κύριος Χριστοδούλου της Νέας Αγροτικής Κίνησης για τις μονάδες αγελαδοτροφίας που έχουμε πάρα πολλές και τα λύματα από τις μονάδες αυτές είναι τεράστια και δημιουργούνται προβλήματα. Τι χρειάζεται να γίνει? Δεν θα σας ρωτήσουμε τώρα για το φράγμα της Άχνας, γιατί θα πάτε να τα δείτε. Σας ρωτάμε όμως ειδικά για αυτού του είδους τις μονάδες και τι πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος Μεσημέρης από το Τμήμα Περιβάλλοντος μας είπε ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις καλύτερης επεξεργασίας αυτών των αποβλήτων, των υγρών αποβλήτων. Υπάρχουν τρόποι. Ναι, αλλά ξέρω ότι πάντα το θέμα της καλής διαχείρισης έχει σχέση και με τον όγκο. Έτσι, και νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρουσιαστεί, λόγω και της υπόθεσης με το χαλούμι, έχει παρουσιαστεί και αυτή η πολύ πραγματική πτυχή που έχει να κάνει με την αγελαδοτροφία. Ότι πρόκειται για μια προσωπική δράση. Είναι κλειστά τα τζάμια του αυτοκινήτου σας? Είναι κλειστά, αλλά θα πολύ. Ωραία, όσο μπορούμε να τα πούμε. Πού να είχατε και τη μυρωδιά, γιατί είναι δίπλα από μια δέσκε φάρμα. Όχι, να μας λείπει. Να μας λείπει. Η οποία έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Αν έχει μια χωμάτια δεξαμενή. Εκεί βρήκατε να παρκάρετε, κύριε Περδίκη. Ναι. Έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μια πρόκειρη κατασκευή, η οποία είναι μια βροχή, με ένα έκτακτο περιστατικό. Και θα δούμε τι έγινε στην Άχνα και τώρα και στο περιστατικό. Τα νερά θα τρέξουν στο παρακείμενο Ριάκι, στο Αργάκι. Αλλά θα έχουν και την ροή τη τοποθέτηση. Δηλαδή, η αγροτροφία γενικά χαρακτηριστεί παγκόσμια ως σημαντικός παράγοντας στην κλιματική αλλαγή, ειδικά η αγροτροφία, συμβάλλει στην κλιματική κρίση, στο φαινόμενο του θερμικού κλίματος. Γενικώς θεωρείται μια δραστηριότητα που πρέπει να περιοριστεί και έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα απόβλητα, γιατί παράγονται τεράστιες ποσότητες υγρών αποβλήτων που πολύ δύσκολα μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί. Μπορούν να αξιοποιηθούν όμως, μας είπε ο κύριος Μεσημέρης ότι ψάχνουν. Μπορούν μεγάλες μονάδες ήδη στην Κύπρο. Και ετοιμάζεται μελέτη. Μεγάλες μονάδες έχουν ήδη στην Κύπρο προχωρήσει σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις βιολογικών σταθμών διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας κάποιες φορές μάλιστα. Αλλά μονάδες σαν αυτήν που για παράδειγμα που είναι τώρα εδώ στα θεσμένα της Μεγαλύτερης είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι πολύ δύσκολο μια τέτοια μονάδα να μπορέσει να εγκαταστήσει τέτοιο σταθμό. Καλά, η λύση μας ποια είναι με αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες και ειδικά στην περιοχή εκεί που είστε τώρα? Στην Αραδίπου. Στην Αραδίπου. Πάμε προς την Άχνα. Μας έλεγε ο κύριος Χριστοδούλου να μειώσουμε τον πληθυσμό, μιας και τώρα κάνουμε λόγο και για το χαλούμι pop με το 50% εγωπρόβειο γάλα, να κάνουμε εξαγωγή ίσως αγελάδων. Είναι μια λύση, αλλά δεν μπορούν όλα να γίνουν δια μιας. Εντάξει, να κάνουμε και καλύτερες μονάδες, άμα δείτε και πώς και κατάσταση ζουν τα ζώα σε αυτές τις μονάδες, που δεν είναι μόνο θέμα της διαδικασίας, πραγματικά θα εκπλαγείτε. Δηλαδή, καλύτερα να μην δουν οι πολίτες από πού βγαίνει το γάλα που έχουν κάθε πρωί στο ψυγείο τους. Καλύτερα να μην δουν. Κύριε Περδίκη, τι μας λέτε τώρα? Μια χαρά είναι το γάλα. Το γάλα μια χαρά είναι. Το θέμα είναι η διαδικασία από που βγαίνει. Εντάξει. Δεν λέω ότι η ποιότητα. Επειδή δεν ακούγεστε και καλά, μήπως παρεξηγηθούμε τώρα και έχουμε προβλήματα. Από πού βγαίνει η πολλά μου. Μάλιστα. Σε ποιες συνθήκες, ποιες είναι αυτοί που το παράγουν.
Έχει πολλά ζητήματα η ιστορία της αγελοτροπίας, η Ήπρο, και πρέπει να υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη και αυτά τα θέματα. Δηλαδή της προστασίας του περιβάλλοντος, της διακίνησης των αποκλήτων και της ημερίας των ζώων και ακόμα και των συνθηκών στις οποίες εργάζονται και οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν σημαίνει επειδή είναι αλλοδαπίδε οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται δεν πρέπει να είναι ανθρώπινες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να πάτε εκεί τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Θα κάνετε και δηλώσεις προφανώς εκεί στην Άχνα, στο Φράγμα. Κύριε Περδίκη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση, έστω με τα δυσκολίες. Έχουμε αντιληφθεί. Ναι, αλλά μια και είμαι στην περιοχή της Λάμινας, έχω μια αναπορία. Θα συζητήσω τη δημόσια με πολύ αγάπη και με πολύ ευθύνητα. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τη Λάμινα τις τελευταίες εβδομάδες, περιβαλλοντικό, και δεν έχουμε διευθυνσή από τα μέσα ενημέρωσης. Και πραγματικά διορθώμαι γιατί. Λέτε για τον πάρκο. Με αγάπη. Ναι, με αγάπη το θέτω και με πολύ σεβασμό τη δουλειά που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, αναμένουμε και από τους ανταποκριτές μας. Κάνουν αναφορές. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά αναφορές στο Πατήχιο Πάρκο γίνονται και την αναστολή των εργασιών. Βλέπετε, το γνωρίζουμε. Γίνονται αναφορές. Ευαισθησία υπάρχει για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κύριε Περδίκη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.